Ιδέα, όπως βλέπετε, είμαι στη Γερμανία, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Είναι όλα τέλεια. Γενικά, μου άρεσε που γνώρισα τόσο πολλά άτομα που κάνουμε πράγματα μαζί. Παίζουμε γενικά παιχνίδια και γνωριζόμαστε και μιλάμε για τον Novel Speech, που είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή, για να σας μιλήσω, απλά μπήκα τυχαία σε μια κύρια αίθουσα. Τώρα έχουμε διάλειμμα. Και είδα ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Και έτσι βρήκα την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα στο βίντεο και να είμαι σε αυτό το χώρο. Γιατί δεν θα είχε τόσο νόημα να το έκανα πιο μετά. Γενικά, ξαναλέω, όσοι έχετε ευκαιρία, ελάτε σε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα. Πραγματικά αξίζει πάρα πολύ. Νιώθω τόσο ωραία. Νιώθω ότι κάνω κάτι πολύ διαφορετικό στη ζωή μου. Και πιστεύω ότι αυτή η εμπειρία θα μου μείνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Από την πρώτη μέρα έχω αρκετά περισσότερα πλάνα από τη δεύτερη. Προς το παρόν, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα, δεν έχω βγάλει πολλά πράγματα ακόμα. Αλλά όσο μπορώ, θα προσπαθώ να σας παίρνω μαζί μου, ώστε να βλέπετε κάποια πράγματα. Γενικά, όπως είπαμε, στο Τρίμνιτς, που είναι ένα χωριό στη Γερμανία, 80 χιλιόμετρα μακριά από το Βερολίνο. Θα πάμε μεθαύριο στο Βερολίνο, θα δούμε πολλά πράγματα. Θα πάρουμε συνεντεύξεις από κάποια σημαντικά πρόσωπα. Γενικά, όλες τις μέρες που είμαστε εδώ, κάνουμε activities κάθε μέρα. Και έτσι γνωριζόμαστε, δενόμαστε, αλλά και μοιραζόμαστε τις απόψεις μας με τα άλλα παιδιά. Αυτή είναι η θέα από το παράθυρο. Γενικά, το μπαλκόνι είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι από τα παλιά τα σπίτια, βασικά είναι κάστρο. Και όσοι με ξέρετε, ξέρετε ότι τρελαίνομαι για τέτοια μέρη. Χθες το βράδυ, ας πούμε, έβρεχε πάρα πολύ και είχε έτσι αέρα και ήταν τόσο σπούκι και ήμουν τόσο χαρούμενη. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά.